Σοβαρά επεισόδια εκτελήχθηκαν με ξυλοδαρμού μεταξύ αστυνομικών και αγροτών που επιχείρησαν να κλείσουν την εθνική οδό στο ύψο τη Ανθήλη το μεσημέρι τη Τετάρτη. Η αιτία που ξέσπασε τον πόλεμο ήταν ο ευνηδιασμό που επιχείρησαν οι αγρότε προκειμένου να καταφέρουν να ανεβούν στο οδόστρωμα. Μερίδα των αγροτών κατευθύνθηκε προ τα ΜΑΤ που ήταν παρατεταγμένα στον παράπλευρο για να εμποδίσουν τη διέλευση των αγροτών, ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιποι ανέβαιναν κρατώντα σημαίε και πανηγυρίζοντα στην εθνική οδό. Τα ΜΑΤ μεταφέρθηκαν στην εθνική και ο πόλεμο άρχισε. Οι αγρότε άρχισαν να ξύλα, πέτρε, καφέντε και νερά στου αστυνομικού. Ο ίδιο ο αστυνομικό διευθυντή Γρηγόρη Τσιμιτσέλη συνεπλάκη με του αγρότε όταν επιχείρησε σύλληψη. Λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε τραυματισμένο και με σχισμένα ρούχα. Νικητέ δηλώσαν οι αγρότε που αποχώρησαν αρκετή ώρα αργότερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη σημερινή συγκέντρωση συμμετείχαν πάνω από 400 αγρότε από όλη τη φθιότητα, τη λογρίδα και τη βιωτεία. Χωρί τη διεξαγωγή ονομαστική ψηφοφορία, πέρασε τελικά το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντο για τη διατήρηση ενό ελάχιστου επίπεδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλε διατάξει που αφορούσε σε στο εθνικό δίκαιο σχετική κοινοτική οδηγία. Ετία το γεγονό ότι δεν ήταν παρόντε στην Ολομέλη τη Βουλή οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που την είχαν ζητήσει. Για την ακρίβεια, το αίτημα υπέγραφαν 21 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και για να ξεκινήσει η διαδικασία έπρεπε 15 τουλάχιστον εξ αυτών να είναι στην αίθουσα. Την επίμαχη ώρα όμω βρέθηκαν μόλι 11. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η εξή. Απαράδεκτη και τη δημοκρατική υπήρξη διαδικασία εκφώνηση από το Προεδρείο του Καταλόγου των Ετουμένων την ονομαστική ψηφοφορία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Νέο Κοινωνικό Μέτωπο, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η διεξαγωγή τη. Ενώ συνέρχονται οι βουλευτέ εντό τη αίθουσα, ο Πρόεδρο περαίωσε την εκφώνηση χωρί να δώσει την ελάχιστη δυνατότητα για την έγκαιρη παρουσία του ή και να προχωρήσει σε ελάχιστη χρονική διακοπή όπω ήθιστε. Δεν υπήρξε καν προειδοποίηση προ τα μέλη τη Προκαταρκτική Επιτροπή που συνεδρίαζε την ίδια ώρα ενώ υπήρξε δέσμευση προ το. Που δεν τιμούν τη διαδικασίε τη βουλή και τα οποία δυστυχώ συνεχίζονται με ευθύνη αυτή τη φορά του ίδιου του Προεδρεύοντος. Το κενό κινδυνεύει να πέσει η αναζήτηση έω και ενό δισεκατομμυρίου ευρώ από τη λίστα των 54.000 Ελλήνων που έβγαλαν χρήματα σε τράπεζε του εξωτερικού. Την Παρασκευή εκπνέει η διορία που του έδινε το Υπουργείο Οικονομικών για να ανταποκριθούν και παρότι οι έω τώρα διασταυρώσει δείχνουν ότι περίπου 20.000 εξ αυτών με εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τα εισοδήματά του, η ανταπόκριση παραμένει μικρή, αλλά τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι μεγάλα. Θεωρητικά, αν τα ποσά αυτά φορολογηθούν με 30% όπω έχει προταθεί και με μέσο ποσοστό κατάθεση στα 150.000. Το δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ. Συρρυκνωμένο κατά 670 φάρμακα είναι ο νέο κατάλογο των λεγόμενων ακριβών φαρμάκων που προορίζονται για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων, ο οποίο υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγεία Μάριο Σαλμά. Ο κατάλογο περιλαμβάνει 233 φάρμακα και σε αυτά η συμμετοχή θα είναι μηδενική. Για τα υπόλοιπα που τέθηκαν εκτό τη λίστα που ίσχυε, οι ασθενεί θα πληρώνουν τη συμμετοχή του. Οι τιμέ των σκευασμάτων υψηλού κόστου κυμαίνονται από 200 έω 3.000 ευρώ. Πρόκειται για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενεί με καρκίνο, αυτοάνωσα νοσήματα, π.χ. σκλήνε εγκαταπλάκα, σε όσου έχουν Υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Το ετήσιο κόστο των φαρμάκων αυτών εκτιμάται σε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά οι ασθενεί μπορούσαν να τα προμηθεύονται και από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία, πλέον όμω η διάθεσή του γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και του ΕΟΠΗ. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει εμπλοκή στα οικονομικά των νοσοκομείων του ΕΣΥ, που πρέπει να καλύψουν και αυτή τη δαπάνη, κάτι που δεν είναι εφικτό με του μειωμένου προπολογισμού που έχουν. Την έντονη αντίδραση τη ΓΕΣΕ προκάλεσε η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Μέργου, για το ύψο του κατώτατου μισθού. Εύχομαι να ήταν μια αγκαφα ολική. Εάν υπάρξει όμω και η παραμικρή υπόνοια ότι έρχεται περαιτέρω μείωση, θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη, είπε ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕ, κ. Παναγόπουλο. Έχουμε φτάσει πλέον σε επίπεδα τραγικά. Όλοι αυτοί ξεχνούν τι συμβαίνει στην αγορά εργασία με την κατακόρυφη αύξηση τη μαύρη και τη ανασφάλιση τη εργασία, ανέφερε ο κ. Παναγόπουλο, υπογραμμίζοντα ότι δεν υπάρχει πλέον ένομη γύρω από του μισθού. Ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών άναψε φωτιά στην κυβέρνηση με τη δήλωσή του ότι στην Ελλάδα το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει μειωθεί, αλλά ο κατώτατος μισθός είναι ακόμα υψηλός. Φίλο και φτερό όλε τι μεγάλε τεχνικέ εταιρείε 7η τάξη, Actora, JNPEG, AVAX, Terna, Indracat, Μοχλό και άλλε, αλλά και έλεγχο σε 12 μεγάλα έργα μεταξύ των οποίων το Μετρό Θεσσαλονίκη και η Εκναδία Οδό, ξεκίνησαν ευνηδιαστικά χθε κλιμάκια τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο έλεγχο επεκτάθηκε στα δύο σωματεία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρεών ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ. Σύμφωνα με έγκυρε πληροφορίε του πρώτο θέμα.gr, η έρευνα πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτα, αλλά στο μικροσκόπιο βρίσκονται μεγάλε συμβάσει που κατά έχουν απασχολήσει τα φώτα τη δημοσιότητα, όπω έργα με Μετρό Συντηροδρομικά Έργα, Έργα Οδοποιία, Λιμάνια και Αεροδρόμια. Το έργο διενεργεί Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με στόχο δημοπρασία δημοσίων έργων, εξυγχρονισμού και αναβάθμιση οδικών αξώνων, κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων αλλά και συγκοινωνιακά έργα. Αρμόδιε πηγέ αναφέρουν ότι κατά τον έλεγχο των το κλιμακίων τα μέλη τη Επιτροπή άνοιξαν σερτάρια και ντουλάπε, ζήτησαν συμφωνητικά και πρακτικά γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων, έψαξαν στα λογιστήρια και σε ηλεκτρονικού υπολογιστέ με στόχο να εξακριβώσουν εάν τηρούνται κανόνε του ελεύθερου ανταγωνισμού και το άρθρο 111 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση.